Υπάρχει εκεί έξω. Μπες στο car.gr και βρες το αυτοκίνητο των ονείρων σου με ένα μόνο κλικ. Στο car.gr η αναζήτηση γίνεται διασκέδαση. Απλά, εύκολα και γρήγορα. car.gr. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Ναι, αλλά το βασικό δεν κάναμε. Το βασικό είναι. Προφυλακτήρα. Επίσης, τελειώσαμε. Άντε, κλείστε επιτέλους. Είμαστε εμείς 5 ώρες μέσα και θα κάνεις γυαλί στο μηχανισμό. Κλείσε. 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 Έλα. Κλείστο, κανονικά. Θα κάνουμε αλεφούλα, ρε, λίγο φτεράκι κάπου μόνο να γυαλίσει. Και ας μην έχουμε ροφή. Και βάψουμε μπροστά το φυλακτήρα και το αμάξι θα δείξει. Άλλο αμάξι. Εννοείται άλλο αμάξι. Και άσο ανοιχτό να παίρνει αέρα, έτσι. Α, ναι, δεν σας δείξω το καλύτερο. Χορχέ, να μας κάνεις τιμή, να μας το δείξεις. Θα σφανίσω την πόρτα. Ήδη κάποια πράγματα λείπουν από εδώ. Θα τα έβγαλα. The best part. Ούτε ο Ακίμ το είδε. Μετά τη σκουριά το καθάρισμα της κούπας. Όχι ρε, ένα αυτοκόλλημα έτσι. Όχι. Μια λιγούλα αυτή. Εκείνη την ταινία την αλλουνοτονία. Ρε, το πάτωμα πάνω στην. Πρέπει να βγει, παιδιά. Αύγουστο. Flintstones, καλά. Θα έρθει να βοηθήσει του μεκάνικα στο κέντρο. Θα πάμε, λέει, όταν έχουν κλείσει για διακοπές. Θα βγάλουμε όλα αυτά εδώ που βλέπει όλα τα τέτοια. Κλακ, κλακ, κλακ. Βγαίνουν αυτά εδώ οι βάζ. Αυτές είναι οι βίδες. Αυτές βίδες και το παίρνει εδώ και το βάζει δίπλα. Απλά μετά έχει πετάλια και τιμόνι πρέπει να βγει που συνδέει και η πλεξούδα με το μηχανοστάσιο. Άντε, αυτή η βίδα θα βγει. Ναι. Αυτή η βίδα δεν πρόκειται να βγει ποτέ από σας. Θα το κόψει. Θα κόψουμε, θέλουμε να κόψουμε εκεί. Τέτοιο. Θα καθαρίσουμε μετά εκεί στο μεκάνικα το τέτοιο και αυτό θα πάει στον κανάτσο για. Δεν ξέρω. Αλλιώς θα. Είναι. Ρε, μην κλωτσά. Τούμπανο. Εδώ δεν πατήχε τίποτα. Ναι, εδώ είναι η βίδα σου όμως. Πού φύγει. Και άλλο από εκεί. Ναι, από κάτω. Είναι αυτό που σε λέω το κάτσιμα. Θέλει να μπει η ροδέλα από κάτω. Είναι παξιμάρι, καταλαβαίνεις. Και αυτό γιατί τα νερά είδατε από εδώ που πλήναμε, τρέχανε εδώ και από πίσω τρέχανε και ακόμα τρέχουνε εκεί κάτω. Και φόλιαγαν όλα εκεί μέσα, λιμνάδι. Άρχισε χαρτώνει άλλος. Πρώτα αληφή γιατί θα γεμίσει παντού σκουπίδια και μετά βάψιμο, εσπρέ. Πρώτα βάψιμο. Παιδιά, κοιτάει η μπλάμψη και πάει. Να μην πω κανένα κουβέντα. Εδώ το μαστόρα κάνει δουλειά. Δυστυχώς χάσαμε το ξεκίνημα, αλλά έχει χαρτώσει πανέμορφα. Και θα γίνει το αμάξι και μια λιφούλα. Τη μάσκα κάνει. Λοιπόν, θα σας πω για τους καθρέφτες που είναι σπασμένοι. Λέω, Χορχέ, μήπως είναι φθηνοί, βρούμε κάπου άλλο μοντέλο φθηνούς. Ακούστε τώρα ποια αμάξια φοράνε καθρέφτες στη CX. Πόσο μπροστά είναι το design της, γιατί μου ζήτηνε περίεργο το τέτοιο. Λοιπόν, Aston Martin DB7. Aston Martin. Το έχουμε. DB7. Να τα δείξουμε. Ναι, ίδιος. Λοιπόν. Jaguar XJ220, McLaren F1. Το McLaren F1, εκείνο που κάνει 2,5 εκατομμύρια το αμάξι, φοράει καθρέφτες στο S6. Και μου λέει θα βρούμε φθηνούς. Πάνε McLaren να τηλεφωνήσω. Lotus Esprit, Citroën CX,
και το TVR, το Griffin και Chimera και το S4, όλα TVR. Και να, τα μάξια είναι και εδώ. Για πού θα βρούμε αυτά τα μάξια. Δείξτε, γιατί δεν ξέρω. Ε. Θα τα δείξω με φωτογραφίες. Πού θα βρούμε αυτά τα μάξια. Έλατε. Έλατε. Θα βρούμε, ρε. Ναι, τι βρει καθρέφτης. Γι' αυτό άλλος έβαλε φίλε το σίδερο εκεί μπροστά σου, λέει. Πού θα βρω καθρέφτης. Είδα εδώ ότι έχει φτιάξει το παλκάρι. Ο προφυλακτήρας και η Μούρα έχει γίνει καινούριος. Μήπως να βάλεις αγγελία της καθρέφτης για τη διάρκεια. Για κανένα μερικάκο να κάνουμε μάτι. Και κάνουμε αλφή τώρα, καπό, να φαίνεται άσχημα. Και ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Από εκεί πέρα, ο Θεός και ο Κανάτσιος. Αυτοί θα μας σώσουν. Τι είπες, βλέπεις πολύ απλό το πάτωμα που είναι σάπιο ολό. Γενικά δεν θέλει πολλά. Κοίταξε, είναι... το καλό είναι ότι δουλεύει το αμάξι. Αυτό, δεν okay. Δηλαδή ένα κανάτσι θέλει το πάτωμα και το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Εντάξει, αλλά δεν είναι μια τρύπα ρε φίλε, είναι όλο το πάτωμα. Δηλαδή, ο κανάτσι εδώ πρέπει να ξεσκιστεί ο άνθρωπος. George, τι λες. Δεν το βλέπω τώρα και πού να ξεκινήσει. Εντάξει, δεν είναι τραγικό γιατί τουλάχιστον τα νεύρα εδώ είναι οκ. Okay. Και πίσω εδώ, δηλαδή έχει ένα σημείο εδώ πίσω. Εδώ, γιατί και πίσω είναι οκ, okay. Και είναι οκ, okay. Είναι, είναι και τσες. Εδώ, θέλει δουλειά όμως. Αυτά που έκανε στο το καλό βέβαια είναι ότι δεν έχει μέσα, δηλαδή δεν έχει στα νεύρα. Γιατί έχω δει κάτι γαλλικά που τα ανοίγουν και εδώ, όλο αυτό εδώ, από μέσα όλο αυτό. Δηλαδή ο κανένας θα τα βγάλει και τα φτερά για να δει από μέσα. Αλλά όλο εκείνο είναι σάπιος στα τα γαλλικά. Οπότε αναγκάζονται και κόβουν κολόνες και πυλώνες και χίλια δυο. Δες πως έγινεται, απίστευτο. Άστο, μην πατήσεις κάτω, είναι υγρό ακόμα στο χρώμα, πες το στεγνός. Άρα μαξιέχει, άμα ξέρει. Είναι εμπειρία εδώ πέρα, δες. 30 χρόνια φούρνα, ρε. Και μετά θα κάτσεις πάνω πάνω με τίποτα, μετά θα διατρίξω. Τα άλλα έγιναν με το χέρι, αυτά ήταν κολλημένα. Το λίμ το βλέπετε που στεγνώνει. Απίστευτο. Ενώ είναι λάδι, το λίμ, αυτό που τρέχει το λάδι, στεγνώνει. Ναι. Χθες το είχαμε κάνει ρολούσα και στέγνωση. Είναι πολύ νερωμένο. Όχι, είναι έτσι. Δεν είναι υγρό ουσιαστικά. Σαν υγρό με λάδι συνδυασμό είναι. Όπου με την αδελφή θα βρει να γίνει κουκλάκι, ε. Για φανάρι να κάνουμε ρολούσα. Τι? Μπροστά αυτά εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ρολούσα. Α, ναι, θα κάνουμε ρολούσα. Έτοιμος. Έλα, χωριάντε, πυροβόλα το. Τι, πυροβόλα. Εδώ τώρα είμαι σίγουρος ότι μέσα στην αποθήκη που το είχανε, το βλέπεις, είχανε βάλει εδώ πάνω κάνα πανί, κάτι να το σκεπάζει. Το βλέπεις και το έκανε, του φάγει το χρώμα. Μπορεί να κάνει αέρα, το σήκωσε και το παρατήσαν έτσι. Κάτι παίχτηκε. Η οροφή γιατί είναι τόσο μαύρο χάλι. Έλα, θα είχα κάνει αληθινή οροφή, θα μείνει τίποτα. Έλα, θες αναμνηστικό από το Στροέν. Ο, μεταλλικό κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, συλλεκτικά πουλούνται 150 ευρώ. Είναι κομμάτια. Δεν το παραδώσεις, μην μας φύγει κανένα κάπου. Ρε φίλε, ένα προφυλακτήρα βάουσα μπροστά και έγινε 5 ευρώ νεότερο, μην σου πω 10. Θα μπουν και τα γυαλισμένα τα φλασάκια, θα μπουν να κάνει και την αληφή τώρα στον καπό. Εδώ το κάνουν τα αληφή. Όχι, όχι, μάλλον το είχαν σκεπασμένο με κάτι γιατί ήταν μέσα σε γκαράζ 10 χρόνια. Μάλλον είχαν αφήσει καμιά κανένα χαλί πάνω τα κλασικά. Και χειρότερα έγινε. Ναι, μόνο για το τζάμι που ήταν να γαλίσει. Ο καλλιτέχνης βαράει πίσω. Ναι, σας παρακαλώ μην τον ενοχλείτε. Σας παρακαλώ, δουλεύει ο καλλιτέχνης. Όχι, όχι, δεν θέλει, θέλει την ησυχία του. Α, τα ρίχνια σταρέ. Α, ναι, αφού είναι μέταλλο. Εγώ τον είπα. Λέει τι, σταρέ. Έχει πάρει από σένα. Ο Χορχέ τώρα θα φτάσει μέσα, θα περάσει το καπότι, θα πει μέσα στο μηχανοστάσιο. Ε? Ο Χορχέ να το κάνει τώρα και θα πει μέσα στο μηχανοστάσιο θα πέσει. Σαν μαγιονέζα. Μάγιο. Είναι άποψη, ρε. Το μάτα μάξι είναι άποψη. Επαγγελματικό δεν θέλει, επαγγελματία. Έτσι.
Δεν το βλέπω πολύ σχόλιο. Περίμενε. Έχει κι άλλο. Σαββατοτάζ με. Σαββατοτάζ με. Ο Αρσένης πάλι ψάχνει πράγματα πίσω και να πάρει ρε μαλάκα. Το καλό είναι ότι δεν βγάζει καθόλου χρόνο. Ναι. Άρα κυβερνήθηκε πάνω. Άρα καλό. A few moments later. Ναι, έχει πολλά σημάδια πάνω. Αλλά είναι αυτό που λες, σε κάποια σημεία τα έχει βγάλει, σε κάποια άλλα δεν βγαίνει. Είναι πολύ κρύψιμο, έχει πολύ τέτοιο. Έχει, βλέπετε. Εντάξει, για βάψιμο πάει. Απλά. Μέχρι να πάει. Δεν σου εδώ. Εδώ έκανε, αλλά εδώ. Όπω φίλε γυαλισμένο, τα μάξι ήταν τρέλα. Όλο. Βαμμένο και γυαλισμένο. Βιάζομαι πάω κανάτσιο τώρα. Ξέρεις τι σκέφτομαι το άλλο. Μήπως ρε παιδιά να μην το ξυλώσω από το σασί του, αυτό το σασί είναι καλό από κάτω. Να το πάω κανάτσιο όπως είναι οδηγώντας. Να το αφήσω να μου κόψει πατώματα, ξυλώσουμε απλά μέσα όλες τις βελέτες εδώ κάτω. Δηλαδή όλα το. Ναι, όλο το πάρουμε. Και να κάνει τα πατώματα, να κάνει την τρύπα στο πόρπα γκάζ. Τα παράθυρα, τα τζάμια θα τα κάνω εγώ. Θα πάω στο τζαμτζί να μου τα βγάλει και να μου βάλουν αυτό το δικό του τέτοιο. Από εδώ φαίνεται διαφορά με το υπόλοιπο που το θεωρούσαμε και γυαλισμένο. Κοίταξε. Όσο το βαράω. Πάνε, φεύγουν, ρε. Ναι. Όσο το βαράω, φεύγουν. Αν δεν είχε τα μπιμπίκια, δεν χρειάζεται να το βάψουμε μετά. Αμά, ναι. Εδώ, έρχεσαι. Εντάξει, έρχεται ρε. Εντάξει, να δώσε μόνο αυτό το σημαδάκι εδώ και εκεί πέρα και τελείωσε. Θέλει να λίγο θέλει εκεί που δεν θέλει να ρωγώ. Τώρα να. Λίγο εδώ και λίγο μπροστά. Δεν είπαμε να το κάνουμε καινούργιο, εντάξει. Ο προφυλακτήρας. Όπα. Ο προφυλακτήρας σου χτυπάει. Τι, πού είναι. Ο προφυλακτήρας σου χτυπάει το. Δεν είναι στην εγγύηση, το ξαναβάψουμε. Α, δεν είναι. Και μόνο που βάζουμε προφυλακτήρες. Και έτσι και το βάλουμε μετά και ένα κερί από πάνω αυτό. Τελείωσε. Ναι, για να μπορεί να το βάψω κανένα σου. Παιδιά, το πάω σύντομα στο κανάτσι, άμα έχει χρόνο, δηλαδή θα τον πω. Φτιάξε τα σίδερα κάτω που δεν τα μπορώ να τα σκέφτομαι την έτσι. Δεν μπορώ να βάλω το καθίσμα τώρα, έτσι τόσο σώμα που είναι, τι καθίσμα να βάλω. Κοίταξε, αν είχε αληθεί, το κάνει καινούργιο, αλλά δεν αξίζει ούτε τη δουλειά σου που λέω λόγο. Γιατί έχει τα μπιμπίκια. Καλά, ότι είναι. Έχει είναι, βγαλμένα είναι, πετραδάκια είναι, εδώ. Είναι. Μια χαρά είναι, άστο πως είναι. Γιατί το αμάξι θα το πάω σύντομα κανάτσιο τελικά και θα το κάνω όπως είπα. Δεν θα το ξυλώσουμε στα δύο. Θα το κάνουμε πάτωμα τώρα στα γρήγορα πάνω στο αμάξι. Κάνει και το τζάμι από το. Πάνω στο αμάξι θα το κάνουμε πάτωμα, τα πατώματα που είναι σημαντικά. Θα τα κάνει καινούργια και μετά θα το ξυλώσουμε αργότερα και το βάψω απλά και από κάτω μετά με τέτοιες. Αλλά σε δω κάτι. Όχι, μια χαρά. Το κάνεις εδώ. Α, το τζαμί. Ένα σκούπισμα και είμαστε. Όχι, 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 ό
λάστιχο είναι, ρε. Κάτσε, μαλάκα, τι λάστιχο είναι. Κατευθείαν δεις πώς έγινε. Λάστιχο είναι, ρε μαλάκα. Ναι, το λάστιχο το κάνεις αληφή, άσε μας, μαλάκα. Κάνε αυτό. Καλά, γίνει καριέρα στην Τέλεια. Γεννημένο Τέλεια, να το ξέρει. Έχουν αυτοκτονήσει μισή την Τέλεια που τον βλέπουν, βέβαια, αλλά. Δεν πειράζει. Αυτοί είναι επαγγελματίε μα που σα θέλουν. Δεν πειράζει, εμεί θα κάνουμε χειμώνα. Για καλά. Εμεί τουλάχιστον δεν παίρνουμε 300 και 600 ευρώ για γυάλισμα. Φίλια, που βάψα μάξι. Εντάξει, άκου. Το detailing αυτό το heavy επίπεδο και αυτά. Ναι, που το κάνει δηλαδή και μετά αληφέ κεραμικέ και αυτά, έχει τη θέση του σε ακριβά αμάξια. Τόσο αυτό δεν πα να κάνει τώρα. Αλλά ούτε ακόμα και σε αυτό πα να κάνει. Ναι, γιατί το βάψιμο δεν είναι καλό. Άμα έχει πάρει καργοστασιακό ένα αμάξι, δηλαδή πιάσει μια καινούργια τέτοια Jaguar τώρα, ένα καινούργιο NSX, ένα καινούριο κάτι που είναι το. Και να το προστατεύσει, εκεί πα το κάνει το detailing του. Ναι, ρε, καμιά σχέση. Το φαντάζει το αμάξι ολβαμένο έτσι. Αυτό έτσι και βγει το βράδυ έξω, ούτε καν φαίνεται. Ναι. Άξε, έφαγε μια ώρα τρίψιμο. Ναι. Και πάλι άφησε. Δεν πειράζει. Εντάξει, όσο το βάζουμε θα πάει κανάτσο, το βάψω όλο. Το αποφάσισε. Χρόνο να έχει ο άνθρωπος. Στον κανάτσο το είπες. Ναι. Θα έρθει να το δει. Αυτός λέει θα δω το δω, δεν προλάβει. Θα το πάρω. Θα τους κάσω εγώ με αυτό. Αλλά δεν έχουμε δεύτερο κάτι. Θα πάω στο κανάτσο, θα πας αυτό. Σα καπάκια θα πάει ο Αρσένης στο διευσή. Σα καπάκια θα πάω εγώ. Άκου τι θα κάνουμε πριν φύγουμε μόνο. 1, 2, 3. Παιδιά, δεν σας ξέρω, φύγετε. Αύριο θα έρθει ο Παναγιώτης. Αν έχεις όλα μετά τη δουλειά, έλα. Το μόνο που θέλω ή θα το κάνω με τον Παναγιώτη. Θα καθαρίσω τα πίσω καθίσματα και θα βάλω τα πίσω καθίσματα μόνο. Για να μπορεί να μπει κάποιο πίσω σαν άνθρωπο, χωρίς πάτωμα. Ναι, θα κάνω βόλτα, να το πάω στον κανάτσο για να το δει εκεί. Σιγά μην έρθει αυτό εδώ να το δει. Δεν περιμένω κανένα. Τα καθίσματα είδε πόσο γρήγορα τα κάναμε. Ναι. Αυτή έρχεται. Βάλε λίγο αληφή και κάτω με στα ρεύματα. Δεν έρχεται. Έρχεται ρε, σε σχέση με τα πριν, δεν σου έγινε. Απλά με το παραπατήσει θα φύγει όλοι. Αυτό το κομμάτι ήταν. Κάνω τον μπροστά του, άσε. Θα κυκλοφορήσουμε μια εβδομάδα όμως. Τι έκανες, ρε. Τι έπαθες. Ο άλλος πέθανε μόνο του. Κάτσε. Κοκκίνησα μάτια. Μαλάκα, ίδια. Δάκρυσε, μαλάκα. Έσπασε. Ε? Έσπασε το λουπί. Όχι, λέω. Ναι, έφυγε. Τι θέλω να πω. Κατάλαβες τώρα γιατί ζυγίζει μόνο 1300 κιλά. Γιατί είναι κούκουλο, άρα. Γιατί όλες οι λαμαρίνες είναι. Το καπό, αν το σηκώσεις, είναι λες και σηκώνεις αλουμίνιο. Ναι. Και δεν είναι αλουμίνιο. Γι' αυτό δεν έχει 1300 κιλά. Είναι πολύ μεγάλες επιφάνειες, γι' αυτό έχει φλέξ. Ρε, είναι και λεπτή η λαμαρίνα. 1300 κιλά ζυγίζει όλο αυτό το γουρούνι. Η μπέμπα με ίδια μεγέθη σχεδόν ζυγίζει 1580. Ναι, ναι. Τώρα που βγάλαμε καθίσματα για αυτά, σα περνάω πάνω αέρα. Μαλάκα γυάλισε. Κάντε λίγο έτσι για να είναι εμφανίσιμο. Τώρα θα μου πει τι κάνουν οι τρελοί, γυαλίζουνε. Αλλά εντάξει. Τα πιο αυτά αυτό τα βγάλε έτσι. Αυτό έχει φύγει μόνο πίσω λίγο. Καθώ θα βρει και τσι κάλυψε. Εντάξει, ο συνοδηγό παίρνει ένα οδηγό. Δεν είναι όμω έκανε παραλία, αλλά. Θα τον σηκώσει σε λίγο, κάτσε. Θα τον σηκώσει σε λίγο. Έλα. Κράτα από εδώ. Πάρε πίσω πριν να το πιάσει όλο. Έχω περιέργεια να δω τι. Πώς παίρνει, πώς ακούγεται. Oui, oui. Croissant. Combien? Croissant θα το ονομάσω αυτό. Το croissant, το μαύρο croissant. Μη φλαντάρι.
Πάνε, δεν είναι ροτέρ. Πώς ανοίγει, ρε. Το βρήκες πριν, εσύ. Όχι. Ωραία, καλά κλείσει μέχρι πώς ανοίγει. Το βρήκαμε. Για να κάνω. Όμορφια σκηνιά. Αυτό. Και μια διαλέη από το Thank you.